Οκτώβριος 2018. Ο πατέρας Αντώνιος παίρνει το βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη. Μία από τις πολλές διακρίσεις του ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου. Τέσσερα χρόνια μετά, η δομή που ίδρυσε το 1999 είναι στο μικροσκόπιο των αρχών, μετά από κύμα καταγγελιών για σεξουαλική κακοποίηση, ξυλοδαρμό και πολύμινες τιμωρίες παιδιών. Το κουβάρι των καταγγελιών άρχισε να ξετυλίγεται τον περασμένο Αύγουστο μετά από καταγγελίες εργαζόμενους στο παράρτημα της Κιβωτού του Κόσμου στον Βόλο. Την Παρασκευή 19 Αυγούστου παρουσιάστηκα στην ασφάλεια Βόλου και κατήγγειλα περιστατικό ξυλοδαρμού τριών παιδιών από στέλεχος της Κιβωτού του Κόσμου, ο οποίος είχε έρθει από την Αθήνα. Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 3 Αυγούστου σε υπόγειο χώρο του παραρτήματος της Κιβωτού στην περιοχή Δημηνίου στο Βόλο, όπως αυτό αναφέρθηκε από τα ίδια τα παιδιά. Ο Χρόνης Χλίτσιος καταγγέλει ακόμα ότι 8 μήνες πριν το ίδιο στέλεχος της Κιβωτού από την Αθήνα είχε κακοποιήσει άλλο ανήλικο στο παράρτημα του Βόλου. Η διεύθυνση της δομής απέλησε τον καταγγέλλοντα, ωστόσο την υπόθεση άρχισε να διερευνά ο συνήγορος του πολίτη. Ξεκίνησε τη διαδικασία ο συνήγορος του πολίτη, κάνοντας συνεντεύξεις με τις διοικήσεις, με ανθρώπους που δουλεύουν μέσα και μέσα από αυτή τη διαδικασία. Υπήρξαν κάποια παιδιά που πήγαν και καταγγείλθηκαν ασφαλή. Από τότε και μετά οι καταγγελίες μετατρέπονται σε τσουνάμι για την Κιβωτό και τον τρόπο λειτουργίας της, όπως η καταγγελία πρώην εθελόντριας της δομής, που υποστηρίζει ότι δεν υπήρχαν παιδαγωγοί. Αυτό που διαπίστωσα ήταν ότι υπήρχε μια αυστηρότητα από κάποιες κυρίες που πρόσεχαν τα παιδιά. Όχι από όλες. Τιμωρίες και στα μεγάλα τα παιδιά ευθύνες. Κατά τη δική μου άποψη, υστερούσαν στο προσωπικό. Δεν είναι παιδαγωγοί, απλά κρατούσαν τα παιδιά. Αυτά τα άτομα που βρίσκονται δίπλα στις ΜΚΟ, κάποτε τις λέγαμε ΜΚΟ, ξέρουμε ποια είναι. Ξέρουμε τι πάει να πει λέξη παιδοψυχίατρος, ξέρουμε τι πάει να πει λέξη κοινωνική λειτουργός. Την ανάγκη από ιδρυματοποίηση των παιδιών επανέλαβε η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας και ότι μόλις πρόσφατα μπήκαν κανόνες λειτουργίας σε τέτοιες δομές. Μέχρι και το καλοκαίρι μπορούσε κάποιος ο οποίος έχει εκτελέσει ποινή για παιδεραστία να δουλέψει στις δομές αυτές. Κανόνες σημαίνει έλεγχος, κανόνες σημαίνει στελέχος. Η στελέχωση σημαίνει κοινωνική λειτουργή πολύ. Στελέχωση σημαίνει νομική στη δομή έτσι ώστε να διεκδικούν τη μέρημνα των παιδιών. Στελέχωση σημαίνει βρεφοκόμη εκεί που έχεις βρέφη. Μετά τις καταγγελίες του Υπουργείου Εργασίας απέσυρε διάταξη νομοσχεδίου για παραχώρηση ακινήτου του ΕΦΚΑ στην Κιβωτό του Κόσμου.